Περνάμε στην πέμπτη συμμετοχή, κυρίες και κύριοι. Κωνσταντίνος Τιμινής. Λογική ή συνέστημα. Είμαι σχεδόν βέβαιος ότι όλοι σπεύσατε να απαντήσετε ο καθένας για τον εαυτό του. Καθημερινά καλούμαστε να πάρουμε χιλιάδες αποφάσεις, σημαντικές και μη. Από το τι θα φάμε για μεσημεριανό, μέχρι και το αν είμαστε σε θέση μετά από μια εγχείρηση να λάβουμε μέρος στο τελικό του FameLab. Πώς όμως αποφασίζει ο εγκεφαλός μας? Αυτό που κάνει είναι να χρησιμοποιεί δύο ανεξάρτητα δίχτυα. Ένα το οποίο προσδίδει συναισθηματική αξία στις ατομικές μας επιλογές και υπολογίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό πριν εμείς καταλάβουμε συνειδητά τι ισχύει, και ένα άλλο το οποίο επικυρώνει λογικά πώς τελικά θα συμπεριφερθούμε. Θεωρήστε τώρα ένα σύστημα πλοήγησης, GPS, και το οδικό δίκτυο μιας πόλης. Κάθε σύστημα πλοήγησης χρησιμοποιεί την υφιστάμενη μας θέση και τον τελικό προορισμό για να υπολογίσει τις πιθανές διαδρομές. Ακολούθως, συγκρίνοντας τις αποστάσεις, προτείνει την πιο σύντομη διαδρομή. Όπως έχουμε βρεθεί στο ίδιο σημείο της πόλης πολλές φορές και πλέον δεν περιμένουμε την υπόδειξη του συστήματος πλοήγησης, αλλά ασυνείδητα ακολουθούμε τη σωστή διαδρομή, έτσι και κάθε απόφαση που καλούμαστε να πάρουμε σήμερα έχει κάποιο είδους ομοιότητα με κάποια απόφαση που κληθήκαμε να πάρουμε στο παρελθόν. Και αυτό γιατί οτιδήποτε βιώνουμε σε επίπεδο αποφάσεων συνοδεύεται αναπόφευκτα με κάποιο είδους θετικών ή αρνητικών συναισθημάτων. Ο οδηγός μας για να αποφασίσουμε ξανά είναι μια συναισθηματική μνήμη. Κάθε συναισθηματική μνήμη σχηματίζει ένα συγκεκριμένο νευρονικό κύκλωμα. Δηλαδή, όπως μια διαδρομή που έχουμε ακολουθήσει ξανά και ξανά. Πιθανίζει μια συνδιαδικασία υπολογισμού σε ένα σύστημα πλοήγησης, θα έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία επιλογής της πιο σύντομης διαδρομής. Όπως δηλαδή ζημιά στα κέντρα αξιολόγησης του εγκεφάλου, θα έχει ως αποτέλεσμα αδυναμία λήψης οποιασδήποτε απόφασης. Και αυτό γιατί όταν δεν είναι εφικτή η συναισθηματική σύνδεση, τότε όλες οι διαθέσιμες επιλογές μοιάζουν ίδιες. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα ασθενή με βλάβη στα κέντρα αξιολόγησης του εγκεφάλου, όπου δεν μπορούσε να επιλέξει μια απλή κάρτα γενεθλίων. Μπορεί η λογική στην ολοκλήρωση της απόφασης να παίζει κάποιο ρόλο, αλλά ένα δευτερεύοντα ρόλο, το ρόλο ενός κομπάρσου. Και η κάθε απόφαση ως απόφαση πάρθηκε αποκλειστικά από το συναίσθημα. Γι' αυτό, την επόμενη φορά που θα αναρωτηθείτε, θυμηθείτε. Δεν είμαστε σκεπτόμενες μηχανές με συναισθήματα. Είμαστε συναισθηματικές μηχανές που μπορούν να σκέφτονται.